Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι και πάμε να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε. Σας το είπαμε από το πρωί, είναι η πρώτη του, αν δεν κάνω λάθος, μετά τη χθεσινή του διάμεσου χώρου, ο πρόεδρος της Αρχίας μαζί μας. Κύριε Λιλίκα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας καλημέρα πολλά. Σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ. Και επειδή η ονομαστική σας εορτή και φάση προεκλογική, να την πω, είπα να σας υποδεχτώ. Τα ακούσουμε. Για που το νυχτάει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και για την ονομαστική σας εορτή, λοιπόν. Ευχαριστώ. Το πιο γνωστό. Ξενύχτη δεν είμαι και πολύ καλός, βέβαια. Και είδατε, το έκοψα γιατί λέει ο Γιώργος είναι πονηρός στη συνέχεια. Και δεν θέλω να δώσω λάθος μηνύματα. Γι' αυτό. Οπότε να το αφήσω στον κύριο Γιώργο και να ο Γιώργος σου που πάει. Βλέπουμε τη φωτογραφία πίσω. Θα συνεχίσω το πείραγμα έτσι για να ξυπνήσουμε όμορφα. Είσαστε χαμογελαστοί και οι πέντε. Η φωτογραφία τραβήχθηκε πριν την απόφαση ή μετά? Πριν την απόφαση, αλλά και μετά την απόφαση, τουλάχιστον όσο με αφορά, το είδε ο χαμογελαστός στα ρήμου. Ωραιότατα, χαίρομαι. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή, κύριε Λιλίκα. Τι θα κάνει ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών? Μου επιτρέψτε, εμείς προσήρθαμε σε αυτόν τον διάλογο με γενική και πραγματική καλή θέληση. Γιατί πιστεύαμε ότι υπήρχε η δυνατότητα και η προοπτική να καταλήξουμε σε έναν κοινό υποψήφιο, αν συμφωνούσαμε σε μια δημοκρατική διαδικασία λήψης της απόφασης. Γι' αυτό και στο διάλογο καταθέσαμε τρεις άξονες για να γίνει και μια παραγωγική συζήτηση. Είχαμε πει ότι το πρώτο θα πρέπει να είναι να συμφωνήσουμε το πλαίσιο αρχών που θα πρέπει να διέπει το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Διαφορετικά θα είναι παράδοξο να συζητούμε και να αποφασίζουμε για έναν υποψήφιο χωρίς να έχουμε διαπιστώσει εάν στα σοβαρά ζητήματα, και δεν είναι μόνο το Κυπριακό, υπάρχουν και τα ζητήματα της τουρκικής διακυβέρνησης, εάν λοιπόν στα σοβαρά ζητήματα δεν υπάρχει συμφωνία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν συμφωνήσουμε σε έναν κοινό υποψήφιο και την επόμενη όταν ξεκινήσουμε να συζητούμε για παράδειγμα το πρόγραμμα διακυβέρνησης, διαπιστώσουμε ότι στο θέμα του ΓΕΣΥ για παράδειγμα, που για μας είναι το δεύτερο εθνικό πρόβλημα και που ταλανίζει, ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, υπάρχει διαφωνία με τον υποψήφιο. Θα αποσύρουμε την υποστήριξη μας προς τον υποψήφιο που λίγες μέρες πριν τον είχαμε προεπιλέξει. Το δεύτερο άξονα που προτείναμε εμείς ήταν να γίνει συζήτηση πάνω στα κριτήρια που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον υποψήφιο ο οποίος θα διεκδικήσει την Προεδρία. Και θέσαμε δύο κριτήρια, αυτό της καταλληλότητας, διότι ο Πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί τον Κυπριακό και την τουρκική πολιτική, την επεκτατική τουρκική πολιτική, άρα θα πρέπει να έχει κάποιες γνώσεις, κάποιες εμπειρίες, κάποιες δεξιότητες που να μας διασφαλίζουν ότι μπορεί να διαχειριστεί τον Κυπριακό, αλλά πρέπει να διαχειριστεί και τα ζητήματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, όπως είπα του ΓΕΣΥ προηγούμενα, του εξυγχρονισμού του κράτους, της κοινωνικής πολιτικής με μια δικαιότερη κατανομή του εθνικού πλούτου. Να συμφωνήσουμε αυτά τα κριτήρια, ποια πρέπει να είναι, και είναι και το κριτήριο της εκλεξιμότητας, γιατί για μας το σημαντικό δεν είναι απλά να έχουμε κοινό υποψήφιο, ούτε να περάσουμε έναν υποψήφιο στο δεύτερο γύρο. Το πλέον σημαντικό και ο στρατηγικό μας στόχος είναι να τερματίσουμε τη διακυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη. Αυτό για να επιτευχθεί σημαίνει ότι ο όποιος υποψήφιος θα περάσει στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ψήφων εκείνων των πολιτών, οι οποίοι στον πρώτο γύρο υποστήριξαν άλλων υποψήφιων, ο οποίος δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Και επειδή εκτιμούσαμε ότι ενδεχόμενα θα προκύψουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ποιος είναι αυτός ο καταλληλότερος και ο πλέον εκλέξιμος υποψήφιος, προτείναμε έναν τρίτον άξονα για συζήτηση, που ήταν να συμφωνήσουμε από κοινού σε μια διαδικασία, δημοκρατική διαδικασία, με την οποία θα ληφθεί η όποια απόφαση. Και εμείς καταθέσαμε την εισήγησή μας να στηθούν κάλπες. Να δοθεί ο λόγος στους πολίτες. Δημοκρατία, αυτό σημαίνει για μας. Είναι μια απόλυτα διαφανής και απόλυτα δημοκρατική διαδικασία. Δημοκρατία για μας σημαίνει να έχουμε ενεργούς πολίτες και όχι παθητικούς πολίτες, όχι να παίρνονται αποφάσεις από κομματικές ηγεσίες πίσω από κλειστές πόρτες που επιτρέπουν στους πολίτες να κάνουν τους δικούς τους προβληματισμούς για ενδεχόμενες συναλλαγές ή άλλες συμφωνίες, αλλά να δίνεται ο λόγος, ο ρόλος, ο ουσιαστικός ρόλος στους πολίτες να αποφασίσουν, οι οποίοι ούτως ή άλλως το Φεβρουάριο του 2018 οι πολίτες είναι που θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα, γιατί να μην έχουν αυτοί τον λόγο και τον ρόλο να αποφασίσουν ποιο θεωρούν ως τον καταλληλότερο και ποιο θέλουν να στηρίξουν? Αυτή η διαδικασία, αν γινόταν αποδεκτή, θα μπορούσε σε αυτή τη διαδικασία, και το είχα πει και χθες στην συζήτησή μας, να προσθεθούν και άλλα ονόματα, άλλες προσωπικότητες που δεν θα κατά ανάγκη να είναι αρχηγοί των κομμάτων. Απαντώντας έτσι και αθέρετα σε μια πρόταση των φίλων του κινήματος οικολόγων, οι οποίοι είπαν να μην είναι κομματικός αρχηγός. Θα μπορούσαν να προσθεθούν ονόματα στο ψηφοδέλτιο και οι πολίτες
να κάνουν, να πάρουν την τελική απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο θα καταλήγαμε σε έναν κοινό υποψήφιο. Μάλιστα. Να ρωτήσω, σε αυτά τα κριτήρια που θέσατε, τι δεν έχει ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος και δεν συμφωνήσατε? Δεν έχει την καταλληλότητα να διαχειριστεί το Κυπριακό και τα εσωτερικά ή την εκλεξιμότητα? Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και στα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να μπω σε μια συζήτηση, να θέλετε, αφισβήτηση του Νικόλα του Παπαδόπουλου ή οποιοδήποτε άλλου. Θεωρώ ότι οι πολίτες από μόνοι τους έχουν την κρίση. Σε αυτήν την προσπάθεια, όσο τουλάχιστον μια φορά, θα εστιαστώ στην κατάθεση προτάσεων. Εκεί που θα ασκηθεί κριτική θα είναι τεκμηριωμένη με επιχειρήματα. Αλλά θεωρώ ότι οι πολίτες έχουν πλέον οξυμένη, να θέλετε, κριτική σκέψη. Οι πολίτες είναι αυτονομημένοι. Οι προεδρικές εκλογές δεν είναι κομματικές εκλογές. Οι πολίτες έχουν φύγει από το μαντρί, το όποιον κομματικό μαντρί. Το απέδειξαν το 2013, όπου τότε με τη βοήθεια των πολιτών εξασφάλισα εκείνον το εκπληκτικό 25%. Χθες το απέδειξαν οι εκλογές στη Γαλλία. Ο Μακρόν δεν είχε τη στήριξη κανενός κόμματος και όμως κατάφερε να κερδίσει και τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανών και τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών. Αυτό δείχνει ότι οι κοινωνίες έχουν αλλάξει. Οι πολίτες των 21ων αιώνα δεν ανέχονται πλέον να αποφασίζουν κάποιες ηγεσίες πίσω από κλειστές πόρτες ερήμη του λαού. Οι πολίτες θέλουν να έχουν λόγο και ρόλο και τον διεκδικούν και τον παίρνουν. Και στους πολίτες είναι που απευθυνόμαστε και με αυτούς θα πορευτούμε μέχρι το τέλος. Κύριε Λουλικά, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Τι έχετε εσείς τότε που σας έκανε να ακολουθήσετε αυτό τον μοναχικό δρόμο για τις προεδρικές εκλογές? Όχι, πριν αυτό να ρωτήσω, θα κατεβείτε σε εκλογές? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια απόφαση. Θα πάρετε τον μοναχικό δρόμο? Ξεκάθαρο. Μοναχικό δρόμο τον πήρα το 2012, που όταν εξήγηλα την υποψηφιότητα μου, θυμάστε, είχαμε και συζητήσεις τότε μαζί. Κανένας δεν πίστευε ότι μπορούσε να εξασφαλίσει πάνω από 2-3%. Και είχα εμπιστευτεί τους πολίτες, απευθύνθηκα στους πολίτες, τελικά ανταποκρίθηκαν οι πολίτες και μαζί κερδίσαμε εκείνον το εκπληκτικό 25%. Όταν λέμε μοναχικός, μιλάμε για, για συμμαχίες και υποστήριξη άλλων κομμάτων. Ναι, επαναλαμβάνω. Εμείς θα σας θυμίσω ότι έλεγε η απόφαση μας τότε της Ανώτατης Συγκλήτου. Έλεγε ότι προκρίνει την υποψηφιότητα του Πρόεδρου του κινήματος και ότι απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο στους πολίτες. Όμως, επειδή δεν μας χαρακτηρίζει η αλαζονία, είχαμε μπει και το είχα πει και δημόσια ο ίδιος, δεν θα παρακάμψουμε και δεν θα παραβλέψουμε τις ηγεσίες. Θα κάνουμε και διάλογο με τις ηγεσίες. Εάν γινόταν αποδεκτή χθες. Ατελέσφορος ο διάλογος αποδείχθηκε. Ασφαλώς. Ένας διάλογος για να είναι παραγωγικός και δημιουργικός θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και από καλή διάθεση. Και επαναλαμβάνω. Κρατάω την ειλικρίνεια να επανέλθω. Ναι. Εάν γινόταν αποδεκτή η πρότασή μας χθες, για παράδειγμα, να δώσουμε λόγο στους πολίτες, που εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη τη συμμετοχική δημοκρατία. Θέλουμε ενεργούς πολίτες και όχι παθητικούς πολίτες. Εάν λοιπόν γινόταν αποδεκτή η πρότασή μας, θα είχαμε κοινό υποψήφιο σήμερα. Λοιπόν, να ρωτήσω και να πάρω μια απάντηση συγκεκριμένη. Θα κατεβείτε στις προεδρικές εκλογές? Το έχετε αποφασίσει? Να συνεχίσετε μόνος κύριε Λυλικά? Αυτό είναι ενδιαφέρον και όλο τον κόσμο. Η απόφαση της Ανώτατης Συγκλήτου, όπως το είχα πει από τότε, δεν ήταν υπό την αίρεση της έγκρισης οποιοδήποτε κόμματος. Και αν υπήρχε αποδοχή των προτάσεων που κάναμε στα υπόλοιπα κόμματα, τότε ναι. Στους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων, τότε ναι, θα επέστρεφα πίσω στην Ανώτατη Σύγκλιτον, λέγοντας ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει γίνει αποδεκτή αυτή η πρότασή μας για να στηθούν κάλπες. Έχουμε συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο αρχώδια κυβέρνησης και ζητώ όπως ακυρωθεί αυτή η απόφαση και γίνει αποδεκτή η διαδικασία και το αποτέλεσμα των πολιτών, της κάλπης, της ψηφοφορίας των πολιτών. Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε δυστυχώς και έτσι η απόφαση είναι σε ισχύ. Πότε θα εξαγγείλετε την υποψηφιότητά σας? Να κάνουμε λίγη υπομονή. Ποια διαδικαστικά θέματα, δηλαδή, πρέπει να. Είναι διάφορα θέματα. Δεν είναι θέματα διαδικαστικά. Να θεωρούμε δεδομένη την υποψηφιότητά σας, έτσι? Ο κόσμος το έχει τούμπανο. Επαναλαμβάνω. Και το είπα και χθες. Εμείς παίρνουμε τον δρόμο μας. Των προεδρικών και της υποψηφιότητας. Ασφαλώς. Αυτό καταλαβαίνουμε, αλλά απλά δεν το λέτε. Όχι, το είπα, ασφαλώς. Ωραία. Μας το λέτε. Υποψήφιος ο Γιώργος Λυρίγκας, λοιπόν, στις προεδρικές. Τώρα. Το ερώτημά σου. Ναι. Τι έχετε εσείς τότε που επιλέγετε να κατεβείτε και να θέσετε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές, που δεν το έχουν οι άλλοι, όπως για παράδειγμα ο Νικόλας Παπαδόπουλος, και γι' αυτό διαφωνήσατε και προχωράτε μόνος σας? Εγώ δεν θέλω να βάλω σύγκριση, όχι γιατί φοβάμαι τη σύγκριση. Μιλώντας μόνο για εσάς. Για μένα. Ναι. Δεν θα μιλήσω για τους άλλους. Ναι. Το θεωρώ άκομψο από μέρους μου να κρίνω πρόσωπα. Και μάλιστα την απουσία τους. Θεωρώ ότι διαθέτω τις εμπειρίες αλλά και τις γνώσεις. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ενδεχόμενα να είμαι και ο μόνος πολιτικός στην Κύπρο που σπούδασα πολιτικές επιστήμες.
Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχω ταυτόχρονα διατελέσει σε 3 θητείες βουλευτής. Έχω διατελέσει Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Εγώ σχεδίασα τη στρατηγική για το φυσικό αέριο και την προκήρυξη της ΑΟΣ και τις πρώτες έρευνες και τον πρώτο διαγωνισμό διοδότησης. Έχω τις εμπειρίες του Υπουργού Εξωτερικών. Διαχειρίστηκα ζητήματα, σοβαρά ζητήματα και είχα πετύχει το 2011, συγγνώμη, το 2006, 11 Δεκεμβρίου, την ομόφωνη απόφαση, πολλοί θεωρούσαν ανέφικτη, να παγώσουν 8 κεφάλαια της Τουρκίας. Ομόφωνη απόφαση. Όπου ψήφισαν και τα 25 τότε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ. Κατά συνέπεια, κρίνω ότι διαθέτω και τις γνώσεις και τις εμπειρίες να μπορέσω να διαχειριστώ και τον Κυπριακό και όλα αυτά τα ζητήματα, τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας. Και έχω αποδείξει και την κοινωνική μου ευαισθησία με συγκεκριμένες πολιτικές που είχα εφαρμόσει, όχι θεωρητικά, όχι διακηρύξεις, στηρίζοντας τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια προοπτική να δημιουργήσουμε, να θέλετε, μια πιο δίκαιη κοινωνία με ίσες ευκαιρίες, αλλά και μια νέα οικονομική, ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα στηρίζεται πάνω σε σύγχρονα δεδομένα, όπως και ένα νέο σύγχρονο κράτος. Το κράτος μας έχει σχεδιαστεί το 1960. Χρειάζεται ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, και το τονίζω, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να καταστεί πιο δημοκρατικό και σύντομα θα δώσω στη δημοσιότητα με διάσκεψη τύπου τις 10 προτάσεις νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή. Όχι, 10 είναι περισσότερες, για να δείξω πώς εμείς εννοούμε να έχουν οι πολίτες πραγματικό ρόλο, πώς μπορεί να γίνει πιο δημοκρατικό το σύστημα μας, με περισσότερη διαφάνεια, αλλά και με αυστηρότερους ελέγχους και ταυτόχρονα με αυστηρή εφαρμογή των νόμων, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική ανοχή σε σκάνδαλα και σε διαπλοκές, να υπάρξει επιτέλους κάθαρση, που είναι το απαιτούμενο του κόσμου. Θυμάστε στις βουλευτικές εκλογές, οι 56 υποψήφοι Συμμαχίας Πολιτών είχαν καταθέσει μία γραπτή δέσμευση, δήλωση στον πρόεδρο της Βουλής, ότι αν εντός ενός έτους δεν προωθηθούν 10 ζητήματα, σοβαρά ζητήματα που αποτελούσαν και το πρόγραμμα μας παρουσιάσαμε στον λαό, αν δεν προωθηθούν στη Βουλή, τότε αυτόματα παρετούνται, όποιος και αν είχε εκλεγεί, παρετείται από το αξίωμα του βουλευτή. Και είχα πει τότε, αστευόμενος, ότι εμείς θα δώσουμε ξανά νόημα στο ρήμα «δεσμεύομαι», που είναι ένα αδικημένο ρήμα. Και το αποδεικνύουμε, θα το αποδείξουμε εντός των επόμενων ημερών, με τη διάσκεψη τύπου, όπου θα δουν οι πολίτες ότι προωθήσαμε αυτά που υποσχεθήκαμε, που δεσμευτήκαμε ενώπιον του λαού ότι θα πράξουμε. Και μέσα σε αυτές τις προτάσεις υπάρχουν σημαντικές προτάσεις που δίνουν πραγματικό ρόλο στους πολίτες. Όπως είναι για παράδειγμα το ανακλητών. Να μπορούν οι πολίτες να ανακαλούν με δημοκρατικές διαδικασίες και τον πρόεδρο και τους βουλευτές και τους δημάρχους τους, αν τους έχουν εξαπατήσει ή αν δεν έχουν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους. Έχουμε προτάσεις για συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση νομοσχεδίων. Έχουμε ένα λαό, κυπριακός λαός, είναι πολύ μορφωμένος. Πολύ ψηλού πνευματικού επίπεδου πλέον, από τους πλέον μορφωμένους λαούς στον κόσμο. Γιατί να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης σήμερα, για παράδειγμα, να εκφράσει την άποψή του για ένα νομοσχέδιο και αυτή η άποψή του να μεταφερθεί στην αρμόδια επιτροπή που θα συζητήσει πριν πάει στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Έχω κρατήσει την ειλικρίνεια που είπατε όσον αφορά το διάλογο με τα υπόλοιπα κόμματα του ενδιάμεσου. Δεν υπήρξε ειλικρίνεια σε αυτές τις επαφές και σε αυτό το διάλογο, κύριε Λίλικα? Εντάξει, εγώ θα πω ότι οι όποιες επαφές, οι όποιες συναντήσεις έγιναν με πρωτοβουλία δική μας. Εμείς δεν προσκληθήκαμε, το τονίζω, σε καμία συνάντηση πριν της χτεσινής. Και μάλιστα, και το είπα και χθες, στη συνάντηση, εμείς δεν μέναμε στα τυπικά, ούτε σε αυτά θέλετε, που μπορεί να θίξουν την αξιοπρέπεια του άλλου. Εμείς όταν καλέσαμε με επιστολή μου τους υπόλοιπους αρχηγούς σε μια κοινή σύσκεψη, των 5, δεν ανταποκρίθηκε κανένα θετικά. Πλην της αλληλεγγύης και των οικολόγων. Παρ' όλα αυτά, ανταποκριθήκαμε θετικά λίγες μέρες μετά σε πρόσκληση του Γιώργου του Περδίκη για σύσκεψη των 5. Οι υπόλοιποι δεν ανταποκριθήκαν θετικά. Παρ' όλα αυτά, δεν αρνηθήκαμε την πρόσκληση του φίλου του Μαρίνου του Σιζόπουλου, θέλετε, λέγοντας ότι αφού εσείς δεν ανταποκριθήκατε στη δική μας την πρόσκληση, γιατί να ανταποκριθούμε εμείς στη δική σας. Εμείς, επειδή θέλαμε πραγματικά να υπάρξει κοινός υποψήφιος και επειδή θέλουμε πραγματικά να τερματίσουμε την διακυβέρνηση Νίκο Αναστασιάδη, παραμερίσαμε αυτά τα μικρά, θέλετε, και εστιάσαμε στα ουσιώδη. Ειλικρίνεια σημαίνει για μένα, αλληλοσεβασμός πρώτα. Ειλικρίνεια σημαίνει να έχω τη διάθεση, χωρίς προηλυμένες αποφάσεις, να μπω σε μια διαδικασία, να ακούσω τα επιχειρήματα, να ακούσω τις προτάσεις του συνομιλητή μου, να καταθέσω τις δικές μου προτάσεις,
για να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς πήραμε τρεις προτάσεις. Δεν ακούσαμε καμιά άλλη πρόταση. Πλην του ότι έπρεπε να αποφασίσουν οι κομματικές ηγεσίες ερήμη των πολιτών. Εμείς λέμε ερήμη των πολιτών, δεν δεχόμαστε να αποφασίζουν. Άρα θεωρείτε πως ήταν προηλημένη απόφαση το όνομα του Νικόλα Παπαδόπουλου? Νομίζω ότι ήταν κοινό μυστικό. Και έγινε γνωστό εχθές. Κάποιοι συνάδελφοι σας το πρωί σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Να με συγχωρούν που δεν θυμάμαι σε ποιο, διότι μίλησατε τόσους πολλούς που δεν θέλω να πω λάθος σταθμό. Μίλησε για τυπική διαδικασία χθες, διαδικασία ανεξπρές. Αυτό είναι αλήθεια. Τότε γιατί πήγατε? Διότι πίστευα, και αυτό κάνω πάντα, θέλω πάντα να εξαντλώ και την τελευταία, αν θέλετε, πιθανότητα να προκύψει κάτι θετικό. Πίστευα ότι μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και αν υπήρχε η καλή βούληση και διάθεση, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κοινό υποψήφιο. Και επαναλαμβάνω, εάν και από την ώρα που ένας υποψήφιος ή ενδιαφερόμενος είχε τη στήριξη τριών κομμάτων, δεν βλέπω γιατί να υπάρχει πρόβλημα να πάμε στους πολίτες και να ρωτήσουμε τους ίδιους τους πολίτες, ποιον εσείς οι πολίτες που θα έχετε και τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, εν πάση περιπτώσει. Ποιον εσείς οι πολίτες προκρίνετε για υποψήφιο? Δεν είναι κουραστικό ότι... αυτό το κάλπι σε κάλπι, δηλαδή μια ζωή να ψηφίζουμε και να έχουμε εκλογές σε κάτι? Μπορούμε να καταργήσουμε τη δημοκρατία και να μην έχουμε. Πολύ... δηλαδή στους πολίτες και να, τώρα και να, ακούγεται... για να μην κουραζόμαστε. Ναι, όχι, θέλω να πω, δεν ακούγεται καλό στους πολίτες. Ναι, δηλαδή το να μην μπορείτε να τα βρείτε εσείς μεταξύ σας και να καλούμε τους πολίτες για ακόμη μια φορά να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, ακούγεται λίγο περίεργο. Με εκπλήττει να το ακούω από πολίτη αυτό. Ή τον πρόεδρο από την κάλπη. Εμένα με εκπλήττει να το ακούω από πολίτες αυτό. Οι πολίτες δεν θέλουν να έχουν λόγο. Προτιμούν, να έχουν οι πολίτες, λόγω, αλλά... προτιμούν οι πολίτες να τους φέρνουν έτοιμο σερβιρισμένων φαγητών οι αρχηγοί των κομμάτων με συνταγές ακριβώς, των αρχηγών. Συγγνώμη. Το παίρνεις ή το αφήνεις το φαγητό. Θέλω να πω ότι άμα αγνοείς τους πολίτες δηλαδή, θα τιμωρηθείς. Και εγώ λέω. Φαντάζομαι όμως αυτό το κάνω. Να το κάνω το ΑΚΕΛ. Να βάζει τους υποψήφιους στο ΑΚΕΛ στο. Θα θέλεις πάντα να ψηφίσεις. Να σου πω κάτι. Η Ελβετία, μια την άλλη, κάνει δημοψήφισμα. Η Ελβετία απευθύνεται στους πολίτες της πολύ συχνά. Πέραν των εκλογών. Είναι άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα. Άλλη κουλτούρα. Γιατί τώρα θα αρχίσουμε να μην μας αρέσει η δημοκρατία. Ξέρετε, δημοκρατία. Να μας αρέσει η δημοκρατία. Εδώ πέρα δεν πάνε να ψηφίσουν στους βουλευτικές. Θα πάνε να ψηφίσουν τώρα για τον ενδιάμεσο. Απάνω σε θέλουν. Στην Γαλλία. Αυτό πάλι όμως, πάλι στο Μαντρίδι δεν καταλήγουμε, γιατί το κόμμα. Οι κομματάρχες. Δεν θα πείτε εσείς στο κόμμα σας πηγαίνετε ψηφίστε, ρε παιδιά. Η Συμμαχία Πολιτών θα το πει το Δίκο. Ή θα το πει, ας πούμε, η Ελένη Θεοχάρους. Μα εμείς θα καλούσαμε όλους τους πολίτες να ψηφίσουν. Εντάξει, αλλά. Όλου του πολίτε. Γιατί δεν ξέρω. Είχαμε πάει τώρα του Ακέλ να ψηφίσει ο ψηφό του Ακέλ να ψηφίσει η Νικόλα ή η Θεοχάρου ή η Λιλίκα. Μα γιατί θεωρείτε ότι οι ψηφοφόροι που ψήφισαν χθε έναν κόμμα στι προεδρικέ εκλογέ θα έχουν την ίδια στάση? Γιατί θεωρείτε ότι αυτοί που ήταν αποχή στι βουλευτικέ θα μείνουν αποχή στι προεδρικέ? Η αποχή στι προεδρικέ θα μειωθεί κατακόρυφα, όπω και το 2013 μειώθηκε. Και τώρα θα μειωθεί. Το είδαμε και στη Γαλλία. Ψηλή αποχή στι δημοτικέ και στι βουλευτικέ εκλογέ. Πάρα πολύ. Οι προεδρικές εκλογές. Και το έχουν αποδείξει αυτό οι πολίτες. Ναι, δεν δίκιο. Οι κομματικές εκλογές είναι οι βουλευτικές όπου οι πολίτες καλούνται. Αυτή είναι η επιλογή που έχουν μπροστά τους. Παρότι εμείς με την πρόταση νόμου θέλουμε να πάρουμε και την οριζόντια ψηφοφορία, το καταθέσαμε αυτή στη Βουλή για να δώσουμε περισσότερες επιλογές στους πολίτες και στις κομματικές εκλογές. Οι προεδρικές εκλογές, στις προεδρικές εκλογές, οι πολίτες καλούνται μεταξύ 3, 4 ή 5 υποψηφίων να επιλέξουν ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να αναλάβει τις τύχες του τόπου στα χέρια του για 5 χρόνια. Ότι θέλουμε οι πολίτες όχι να δώσουν τη στήριξη. Αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που έλεγε ο Ζακ Ρουσό, θεωρητικός, ο φιλόσοφος της Γαλλικής Επανάστασης. Πρέπει ο λαού να είναι πραγματικό συμβόλαιο. Γι' αυτό θέλουν να μας ελέγχει. Και αν δεν τηρήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί για να εξασφαλίσουμε την ψήφο του και την εμπιστοσύνη του, να μπορεί να μας τερματίσει τη θητεία και να μας στείλει σπίτι μας. Να σας ρωτήσω, είπατε πριν ότι ήταν κοινό μυστικό από τα τρία κόμματα. Για ποιο λόγο όμως, μέχρι πριν λίγες ημέρες, είχαμε εδώ πέρα τη συζήτηση και της είπα: ράβετε κουστούμιο ενδιάμεσο ή θα ράψει τα γερ. Βεβαίως από τα μάτια ότι δεν είναι τόσο κοντά να θέσει. Να ράψει και τα γερ, δηλαδή επίκειται την ενδυνάμει να τραβάει πίσω. Ο Γιώργος στέλνει μπροστά. Οπότε οι προτάσεις που θα καταθέσουμε, που θα είναι πρωτοποριακές, όπως αυτή προηγούμενα, και κυπριακός λαός. Η αφροπρέπεια μας που επιδεικνύουμε. Ξέρετε, οι Κύπροι πολίτες πλέον. Έπαψαν να πιστεύουν, σαν να φανατίζονται μόνο με ακρότητες ή με διχαστικές προσεγγίσεις. Οι πολίτες σήμερα θέλουν λύσεις στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν. Θέλουν λύσεις
στα προβλήματα της καθημερινότητας τους. Και εκεί θα εστιάσουμε εμείς. Αλλά θα εστιάσουμε με δεσμευτικών τρόπων, παραλαμβάνω. Κύριε Λίκα, πρέπει να το αλλάξουμε το ρήμα. Θα μπορούσε κάποιος να πει, προηγουμένως είπατε ότι ήταν προηλημένη απόφαση το όνομα του Νικόλα Παπαδόπουλου και ήταν μια τυπική συνάντηση χθεσινή. Θα μπορούσε όμως κάποιος να πει ότι και εσείς πηγαίνατε σε αυτή τη συνάντηση έχοντας στο μυαλό σας το δικό σας όνομα. Άρα και εσείς είχατε πάρει την απόφασή σας. Μα αν ήταν έτσι, και αυτά δεν θα μπορούσαν με τίποτα να σας μεταπίσουν για κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Αν ήταν έτσι, δεν θα έθετα ούτε θέμα κάλπης, που στο κάτω-κάτω θα είχα να αντιμετωπίσω, αν θέλετε, την επιλογή τριών άλλων κομμάτων απέναντι στη δική μας την επιλογή. Δεν ξέρετε την απάντηση όμως για την κάλπη, ότι ήταν αρνητική από πριν. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι αρνητική. Γιατί φοβούμαστε τους πολίτες. Των υπόλοιπων κομμάτων εννοώ ότι ήταν αρνητική. Όχι, εγώ θεωρώ ότι αυτά που δηλώνουμε δημόσια, ότι το ενδιαφέρον μας είναι οι πολίτες, ότι αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη, αν είναι οι πολίτες. Εάν η προτεραιότητα μας είναι το κόμμα και οι κομματικές διαδικασίες, είναι άλλη ιστορία. Αλλά πρέπει να το πούμε στους πολίτες. Γιατί αρνούμαστε να τους δώσουμε επιλογές. Δεύτερο, δεν πήγαμε με προηλημμένη απόφαση εμείς. Ακόμα και χθες έθεσα ζήτημα να συζητήσουμε, ικανοποιώντας και το αίτημα των φίλων των οικολόγων, ακόμα και επιλογές άλλων προσωπικότητων πέραν από τους αρχηγούς των κομμάτων. Το έθεσα και χθες. Άρα έδωσα επιλογές και έδειξα ότι δεν ήμουν εκεί για να είμαι τελεσίδικα και οριστικά υποψήφιος. Αν ήταν έτσι, θα το είχα εξαγγείλει την υποψηφιότητα από την ημέρα που αποφάσισε η Ενότητα Σύγκριτος. Αντίθετα, εμείς κάναμε, επαναλαμβάνω, πήραμε πρωτοβουλίες. Όλες οι συναντήσεις πλην της χθεσινής έγιναν με δική μας πρωτοβουλία. Δεν είχαμε προσκληθεί από κανέναν άλλο να συναντηθούμε για να συζητήσουμε. Χθες παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις από τους αρχηγούς των υπόλοιπων κομμάτων που προσπάθησαν να σας πείσουν, έτσι διάβασα σε κάποιο ρεπορτάζ, ότι η εκλεξιμότητα, ας πούμε, του Νικόλα του Παπαδόπουλου είναι καλύτερη και το έχει. Έγινε κάτι τέτοιο. Παρουσίασε κάποιες δημοσκοπήσεις ο Μαρίνος ο Σιζόπουλος. Αλλά εντάξει, τη γνώμη μου για τις δημοσκοπήσεις τη ξέρετε από το 2012. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κάλπη. Και η πιο δημοκρατική και διαφανής διαδικασία είναι η κάλπη. Ναι, εσείς είχατε κάνει δημοσκόπηση, κύριε Λίκα. Η δημοσκόπηση μου γίνεται καθημερινά με τις επαφές μου με τους πολίτες. Και το 2012, θα θυμάστε, όταν σας έλεγα ότι θα περάσω στο δεύτερο γύρο και μου δείχναν την αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πολύ χαμηλά, έλεγα ότι η δική μου δημοσκόπηση είναι ο διάλογος μου με τους πολίτες. Αποδείχθηκε πολύ σωστή αυτή. Δεν πιστεύετε, περάσει κάποια χρόνια, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζει η νοοτροπία του κόσμου, οι σκέψεις του κόσμου, ότι θα έχει αλλάξει και το κάλπης. Άρα και εσείς δημοσκοπήσεις όταν εξαγγείλετε και μετά την υποψηφιότητά σας. Όχι, σας το λέω από τώρα. Δεν θα κάνετε καθόλου. Δεν θα κάνω δημοσκοπήσεις. Άλλες έρευνες, άλλου είδους έρευνες. Αλλά όχι δημοσκοπήσεις για μένα, αν έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους. Ψευστείς χωρίς, όχι μόνο στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, θα εστιάσουμε ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες, ο κύριος συνομιλητής μας. Οι πλήστοι δεν εμπιστευόντουσαν την κρίση των πολιτών, τους θεωρούσαν ακόμα ότι είναι μαντρισμένοι και είναι άβουλα όντα οι πολίτες. Ό,τι σκέψει είναι οι πολίτες και είναι αυτονομοί. Και έχει αλλάξει και στην Κύπρο. Το είδαμε στη Γαλλία χθες. Ήταν το φαβορί. Mm-hmm. Ο Μακρόν ήταν εξαιρετικό. Θεωρούσαν ότι θα κοιμαθεί μεταξύ του 10%. Και όμως, χωρίς τη στήριξη κανένας κόμματος, πέρασε το δεύτερο γύρο. Γιατί οι Γάλλοι έχουν ξεφύγει πλέον από την κομματική νοοτροπία. Μάλιστα. Το κριτήριο για την υποψηφιότητα του Προέδρου, την εκλεξιμότητα. Κατανοητό, αποδεκτό. Μισό λεπτό. Πώς θα κριθεί η εκλεξιμότητα? Όχι, Παναγιώτη, ρώτα εσύ μέχρι να μου έρθει η ερώτηση, γιατί είναι τόσα πολλά που θέλω να ρωτήσω. Μα συμβαίνουν, είσαστε πάρα πολλά που θέλω. Να με φαίνεται πιο συχνά. Έτσι, να σας δίνω την ευκαιρία να με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Τώρα μαζευτήκαν πάρα πολλά γι' αυτό. Εγώ ήθελα να πάω στο εθνικό και να ρωτήσω αν ο πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως για τις προεδρικές ή το πιέσαν οι αρχηγοί. Όχι, νομίζω ότι ο πρόεδρος χθες με την τοποθέτησή του, για πρώτη φορά θα έλεγα, έδειξε να αποδέχεται πλέον ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Mm-hmm. Νομίζω ότι συνειδητοποιεί και ο ίδιος ότι χρεοκόπησε η πολιτική που ακολούθησε και πραγματικά χρεοκόπησε. Το πιστώνετε στον πρόεδρο αυτό? Η πολιτική του χρεοκόπησε. Χρεοκόπησε μια πολιτική η οποία επένδυσε πάνω στον Μουσταφά Ακιντζή, τον είχε, να θέλετε, αγγελοποιήσει. Θυμάστε τη θεοποίηση Ακιντζή, μόνο που δεν χτυπήσαμε τις καμπάνες γιατί ο καλός ο Ακιντζή θα λύσει το Κυπριακό. Η μεθαίνει τελευταία. Όχι, είναι η αφέλεια. Καλή διάθεση. Είναι η αφέλεια που δεν έπρεπε να υπάρχει και οι αυταπάτες. Και όχι καλή διάθεση. Μα θα αποφασίσει κάποιος Τουρκοκύπριος ηγέτης για τη λύση του Κυπριακού? Δηλαδή η Τουρκία
έχει στην Κύπρο 40.000 Τούρκους στρατιώτες για να αφήσει έναν Τουρκοκύπριο να αποφασίσει αν θα φύγουν οι 40.000 Τούρκοι στρατιώτες. Ήρθε για τους Τουρκοκύπριους η Τουρκία στην Κύπρο. Από τότε που ήρθε η Τουρκία στην Κύπρο, έχουν φύγει οι μισοί Τουρκοκύπριοι. Οι μισοί Τουρκοκύπριοι μετανάστευσαν όταν ήρθε να τους σώσει η Τουρκία. Λοιπόν, κατάρρευσαν οι αυταπάτες που είχε ο κ. Αναστασιάδης ότι ο καλός Ερντογάν, που και αυτόν τον εξυμνούσαν ως τον μεγάλο δημοκράτη, εξυγχρονιστή Ερντογάν, θα λύσει το Κυπριακό, ότι έχει καλή διάθεση η Τουρκία. Χρεοκόπησε η πολιτική των μονομερών υποχωρήσεων που πίστευε ότι υποχωρώντας και ικανοποιώντας τη μια μετά τις άλλες απαιτήσεις των Τούρκων, τελικά η Τουρκία θα δείξει και αυτή πνεύμα διάθεσης και συμβιβασμού. Γι' αυτό μιλώ για ολική χρεοκοπία της πολιτικής Αναστασιάδη. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει αυτό το αδιέξοδο πριν από τη Γενέβη. Από την εποχή, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν είχαμε ενημερωθεί ότι ο κύριος Ακιντζή επιμένει, μετά το έκανε και δημόσια, να συγκληθεί διάσκεψη πριν το τέλος του 2016, και είχα από τότε γύρει το ερώτημα και στο Εθνικό Συμβούλιο και δημόσια. Γιατί βιάζεται τόσο πολύ ο Ερντογάν να προχωρήσει σε διάσκεψη για τον Κυπριακό? Και είχα πει τότε, μάλιστα έτσι λίγο αστειευόμενος, δύο τι να συμβαίνουν. Είτε ο Ερντογάν έχει χάσει τον ύπνο του από τη μίληση του Κυπριακού και θέλει να το λύσει, και όσοι θέλουν το πιστεύουν αυτό, κάποιοι το πίστευαν, γι' αυτό απογοητεύτηκαν κιόλα. Είτε, έλεγα εγώ, θέλει να κορυφώσει τη διαδικασία για να μας οδηγήσει στο εκβιαστικό δίλημα, είτε ικανοποιείται τις ακραίες απαιτήσεις μου, είτε οδηγούμε τα πράγματα σε αδιέξοδο. Και είχα πει ότι αυτό θα συμβεί το δεύτερο. Και αυτό συνέβη και στη Γενέβη. Είχε έρθει ο Τσαβούσογλου με τέσσερις απαιτήσεις που ήξερε ότι είναι κόκκινη γραμμή για τους Ελληνοκύπριους, για να οδηγήσει στο εκβιαστικό δίλημα. Είτε αποδέχεστε αυτά, δηλαδή μια λύση που θα μετατρέπει την Κύπρο σε τουρκικών προτεκτοράτων, είτε πάμε σε αδιέξοδο. Αυτό σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για το αδιέξοδο, ότι έχει πλάνο Β και ότι η Τουρκία ξεκίνησε να το εφαρμόζει και θα το εφαρμόσει. Πού είναι το πλάνο Β του κ. Αναστασιάδη και όσων το στηρίζουν? Πού είναι το πλάνο Β? Πώς θα αναχαιτήσουν και θα ανατρέψουν τους τουρκικούς σχεδιασμούς? Μου ήρθε. Αν με επιτρέπετε να επιστρέψω λίγο πίσω και θα επανέλθουμε στο Εθνικό Συμβούλιο. Λοιπόν, εκλεξιμότητα είπατε, ένα είναι αυτό. Από την άλλη, επειδή οι προεδρικές, εκτός από πρόσωπα, είναι και λίγο μαθηματικά, καλός ή κακός. Με ποιες συνεργασίες θα προχωρήσετε? Αν ήταν μαθηματικά οι προεδρικές εκλογές, τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, θα έπρεπε να πάρω 2-3%. Θα προσθέταμε τα ποσοστά των κομμάτων. Δεν θα επιδιώξετε συνεργασίες τώρα? Ασφαλώς και θα επιδιώξουμε. Δεν είναι αναγκαίες και αυτές? Τι να επιδιώξετε, μα αφού στο Μαντρί. Όχι, μα εμείς θέλουμε. Υπάρχουν οργανωμένα σύνορα στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν μόνο. Τα πολιτικά. Ναι. Τα πολιτικά κόμματα πήραν τις αποφάσεις τους, όσα πήραν. Όμως δεν θα τερματίσουμε, για παράδειγμα, το διάλογο με τους οικολόγους. Οι οικολόγοι δεν έχουν πάρει οποιαδήποτε τελική απόφαση. Ή με άλλες δυνάμεις που ενδεχόμενα θα ενδιαφέρονται να στηρίξουν την υποψηφιότητά μας. Και εμείς, επειδή θέλουμε να δείχνουμε σεβασμό, δεν πρόκειται να προετοιμάσουμε αυτό το δικό μας το πρόγραμμα διακυβέρνησης και να τους το προσφέρουμε. Πάρτε το ή αφήστε το. Ή αυτό είναι και δεν έχετε λόγο. Εμείς θέλουμε και θα πάμε με πρόθεση συνδιαμόρφωσης ενός κοινού προγράμματος. Αυτό θα πράξουμε και με πάρα πολλά οργανωμένα σύνολα, μέσα από ένα διάλογο που, προτού διαμορφώσουμε τις τελικές μας προτάσεις, θα ακούσουμε και προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Με το ΑΚΕΛ θα μιλήσετε? Ασφαλώς και θα μιλήσουμε και με το ΑΚΕΛ. Γιατί να μιλήσουμε με το ΑΚΕΛ? Ξέρετε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ακούω να λένε δεν συζητούμε με το ΑΚΕΛ. Εντάξει, ο συναγερμός έχει υποψήφιο, για παράδειγμα. Το ΑΚΕΛ βρίσκεται στην ευρύτερη αντιπολίτευση. Είναι και το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε διαφορές στο Κυπριακό. Έχουμε όμως και πολλές συγκρίσεις στα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Ναι, όμως με αφού διαφέρει. Ναι. Διαφωνείτε στο Κυπριακό. Στη στρατηγική του Κυπριακού είναι το μεγάλο θέμα. Στη στρατηγική δεν είμαι σίγουρος ότι διαφωνούμε τόσο. Διαφωνούμε σε κάποια άλλα ζητήματα, αλλά εάν υπάρχει καλή διάθεση, μπορούμε να βρούμε, να θέλετε, τις κοινές συνισταμένες του κοινών έδαφος. Και αυτό θα έπρεπε να είναι η προσπάθεια μας και το 2015 μας, πολύ μακριά από τις προεδρικές εκλογές. Εσείς έχετε την καλή διάθεση να κάνετε πίσω στις θέσεις δικές σας, προκειμένου να προσεγγίσετε το ΑΚΕΛ? Έχουμε μια προσέγγιση την οποία δεν την κάνουμε τώρα που είναι προεκλογική περίοδος. Την είχαμε καταθέσει το Φεβρουάριο του 2015 στο Εθνικό Συμβούλιο. Μια νέα στρατηγική, διεκδικητική, η οποία στόχο έχει να κάμψει την τουρκική αδιαλαξία με συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένες προτάσεις. Σε αυτήν την πρόταση, σε αυτήν την στρατηγική, ξεφύγαμε από τον πεπαλαιωμένο διάλογο και τις πεπαλαιωμένες αντιπαραθέσεις που έχουμε μεταξύ μας για το μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Και είπαμε, ας αφήσουμε κατά μέρος, θα πρέπει να είναι ενιαίο κράτος, συνομοσπονδία, χαλαρή ομοσπονδία κλπ. Και ας επικεντρωθούμε επιτέλους για πρώτη φορά, κάτι που δεν έγινε, οι Ελληνοκύπροι να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από τη λύση. Όποια και να είναι αυτή η λύση, τι θέλουμε να πετύχουμε εμείς.
Και προτείναμε τρεις στόχους. Και προτείναμε πώς πετυχαίνεται και διασφαλίζεται ο κάθε στόχος. Είπαμε ότι αυτή η λίστα πρέπει να προλύσει η βίωση του κυπριακού ελληνισμού, και πολιτισμική και εθνική και οικονομική. Καταθέσαμε τι πρόνοιες πρέπει να προβλέπονται στην όποια λύση για να είναι ο στόχος. Ως δεύτερο στόχο πρέπει να διασφαλίζει τα συμφέροντα υπηρετήματα των νομίμων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων και κανενός ξένου. Και καταθέσαμε τις πρόνοιες που κατά την άποψη μας πρέπει να περιλαμβάνονται. Και τρίτο στόχος είπαμε ότι θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να συνεχίσει να είναι αποτελεσματικό και λειτουργικό κράτος, έτσι ώστε να μπορεί και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίζεται τα συμφέροντα μας και όχι να είναι ένα παραλυτικό, παραλυμένο κράτος το οποίο θα αφήνει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να αποφασίζουν για μας ερήμη μας. Και καταθέσαμε και εκεί κάποιες ιδέες. Με αυτή την προσέγγιση, αν υπάρχει καλή διάθεση, θα μπορούσαμε και στο Εθνικό Συμβούλιο να έχουμε και ομόφωνη απόφαση. Και επιτέλους και για μια φορά ομόφωνη εθνική γραμμή στο Κυπριακό, ξεφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις από τις αντιπαραθέσεις που μας διχάζουν. Γιατί έχει η ζωνική τα προβλήματα της, τα οποία εμείς, για τα οποία εμείς την απορρίπτουμε, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, ακόμα και αν πάμε σε ενιαίο κράτος, αλλά δεχτούμε εκπεριτροπή προεδρία με εκτελεστική εξουσία, αν δεχτούμε να υπάρχει, για να ισχύει μια απόφαση, θα πρέπει να υπάρχει και η ψήφος ενός Τουρκοκύπριου, για παράδειγμα, να εξώσουμε απόλυτα το 18% με το 82%. Εάν δεχτούμε να παραμείνουν οι εγγύησεις, να παραμείνουν τουρκικά στρατεύματα, να παραμείνουν οι έπικοι, επειδή θα είναι ενιαίο κράτος, θα είναι καλή λύση? Όχι, θα είναι κακή λύση. Τώρα να ρωτήσω ποιον θεωρείτε πιο δυνατό αντίπαλο, τον Νίκο τον Αναστασιάδη ή τον Νικόλα Παπαδόπουλο? Εγώ στρέφομαι, και όπως το έπραξα και το 2013, στόχος μου είναι να κερδίσω τον Νίκο Αναστασιάδη. Τον Νικόλα δεν τον λαμβάνει υπόψη? Δεν υπόψη, δεν τον λαμβάνει υπόψη. Αν ασκούσα κριτική στον Νικόλα θα μου λέγατε... Όχι, δεν είπα κριτική, ποιος είναι πιο δυνατός αντίπαλος. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αυτός που έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να περάσει στο δεύτερο γύρο, χωρίς να είναι όμως και δεδομένο. Όμως θεωρώ ότι είμαι σε θέση να τον κερδίσω, και αυτό φάνηκε και το 2013. Η υποψηφιότητα μου είναι πολυσυλλεκτική υποψηφιότητα. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που παρουσιάστηκε και το 2013, θα παρουσιαστεί και τώρα. Τώρα για ένα τελευταίο ερώτημα, πού θα στοχεύσετε, σε ποια κοινωνική τάξη, ποιος είναι ο στόχος για να ενισχύσετε την εκλεξιμότητά σας? Πάει σιγά σιγά να βγάλεις την επιφάνεια επικοινωνιακή στρατηγική. Νομίζω πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή σε αυτά. Πάντως την έχετε έτοιμη, φαντάζομαι, έτσι? Θα την ετοιμάσω σύντομα. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα. Και εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Και άμα θυμηθείτε ερωτήσεις που ξεχάσατε, να με ξανακαλέσετε. Είστε σίγουρος τώρα που έχουμε υποψηφιότητα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα να